Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα πράξη για νούμπα. Γιατί νομίζω ότι θα αρχίσουμε τα πράξη εμείς. Ξέρουμε από τα buildings εκεί πέρα, από πίσω μου κάπου, εκεί. Οπότε θα κάνουμε ένα prank και αυτά. Απολαύστε το βίντεο. Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Winx, βρισκόμαστε στον Mindhub SMP. Λοιπόν, σημαίνω βίντεο δεν έχει κάποιο building. Και αυτό που θα κάνουμε είναι ένα prank στο Γιανούμπα. Λοιπόν, prank το οποίο με ενέπνευσε ο Timplis να το κάνω, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος. Γιατί του είχε κάνει εκείνος κάτι τον πείρας, τέλος πάντων, και του είχε γεμίσει εδώ πέρα όλο το χώρο αυτόν με αυτά εδώ πέρα τα λουλούδια, τα rose bush. Όλα αυτά, όλα αυτά εδώ πέρα και από εδώ και πίσω. Έτσι, αυτό που θα κάνουμε, μισό λεπτό εκεί να κλειστώ το jump. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βρούμε τέτοια λουλούδια ή να τα γκριντάρουμε με κάποιο τρόπο, με bone meal θα το κάνουμε μάλλον. Και θα το γεμίσουμε όχι εδώ κάτω, αλλά στην ταράτσα. Θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα γκριντάρω λίγα λουλούδια και dirt και όλα αυτά και θα τα πούμε όταν είμαι έτοιμος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, μάζεψα τα λουλούδια και ό,τι χρειαζόμαστε τέλος πάντων. Και πάμε τώρα να κάνουμε το prank. Βασικά, για όσους δεν ξέρετε πώς μπορείτε να μαζέψετε γρήγορα λουλούδια, ή. Ναι, βασικά μόνο με τα λουλούδια γίνεται αυτό νομίζω. Χωρίς να χρειάζεται να πας σε μακρινές αποστάσεις ή ξέρω να ψάχνεις οπουδήποτε. Μπορείς απλά να βρεις ένα λουλούδι από εκείνο το είδος που θέλεις εσύ και απλά άμα το αφήσεις κάτω και βάλεις bone meal, άμα είναι διπλό, στο κάτω μέρος του λουλούδιου, όχι εδώ, στο κάτω, μετά βγάζεις ένα λουλούδι ίδιου είδους. Οπότε έτσι μπορείς να γκριντάρεις εύκολα λουλούδια. Οπότε βρήκα bone meal και έχω μαζέψει 2 stack και 17 rose bushes. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε στην κορυφή του Γιανούμπα και θα το γεμίσουμε, αν όχι όλο, όσο περισσότερο μπορώ, με λουλούδια. Θα το γεμίσω πρώτα στο πάνω-πάνω επίπεδο. Πάμε και στο κέντρο και στην κεντρική εδώ πέρα οροφή. Αυτό έχει σπάσει, okay, δεν πειράζει. Νομίζω θα φαίνεται πολύ ωραία επίσης, να μην είναι άνισα. Ωραία. Και αυτό εδώ. Το κάτσε πρώτα, μην πέσουμε για. Λοιπόν, βάλω εδώ λουλούδια. Οκ. Okay. Έφερα και κάτι άλλο λουλούδια και αυτά και κάτι oak leaves για να έχουμε διάφορες, να έχουμε ποικιλία. Να μην έχουμε μόνο αυτό εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Οπότε. Ω, πολλά είναι. Κάπου μου έρχεται εδώ πέρα ένα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Βάλαμε εδώ πέρα, βάλουμε και στο κέντρο και θα βάλουμε και στην άλλη. Επίσης, ναι, οκ. Okay. Νομίζω φτάνουν και αυτά τα τρία και ίσως φτάσουν και παραπάνω από αυτά τα τρία. Μάλλον και εδώ. Οπότε θα το κάνουμε και λίγο πιο κάτω. Στα κάτω επίπεδα. Εδώ. Έλα. Έχω και άλλα 17 που θυμώ. Ωραία, και αυτά. Θα χρειαστεί να βάλω και κάτι έξτρα. Τα άκυρα λουλούδια. Ωραία, ας βάλω και αυτά εδώ πέρα. Ωραία, τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε άκυρα dirt. Χωρίς να το γεμίσουμε κάτι πάνω. Και σε άκυρα σημεία απλά για να χρειάζεται να πάει εκεί πέρα για να τα καθαρίσει. Και ένα πρόβλημά του. Λοιπόν, επίσης έχει zombie. Ελπίζω να μην έχει κανένα creeper εδώ, μα και σκάσει και μετά έχω να τα μαζεύω εγώ. Γιατί άμα γίνει αυτό θα ήταν κακό. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά. Απλά τρολάρουμε λίγο και περνάμε καλά. Δεν θα μα σκάσει κανένα σπίτι. Να, ένα εχθρό, κάτσε να το φάμε αυτό λίγο γρήγορα. Σόφα, ευχαριστώ πολύ. Πάμε και από το κέντρο, εδώ μέσα. Έχω λίγο ακόμα dirt. Ναι. Ξέρεις κάτι, θα πρέπει να κατέβουμε κάτω για να το κάνω αλλιώς. Λοιπόν, για κάτσε. Θα το κάνουμε από εδώ. Έτσι εδώ. Για να δούμε λίγο πώς φαίνεται το δημιουργήμα μας. Οχ. μεταξύ μας φαίνεται πιο ωραίο από ό,τι περίμενα. Και η φάτσα του TLB ανάμεσα. Οχ. Πάμε λίγο να σας δείξω τι άλλο θα κάνουμε εμείς όσον αφορά τα buildings και το project που έχω κάνει. Καταρχάς βασικά θα κάνουμε τους δρόμους, όχι σε αυτό το επεισόδιο, σε επόμενο επεισόδιο. Σε fast forward τέλος πάντων δείτε εμένα να κάνω τους δρόμους. Αυτό το design το κάναμε στο livestream του Γιανούμπα, το έκανα εγώ. Και το χτίσανε ο Τίμπλις και ο Γιανούμπα γιατί εγώ βγήκα μετά. Οπότε θα το συνεχίσουμε από εδώ πέρα. Θα το πάμε έτσι και θα στρίβει εδώ. Δεν θα πηγαίνει από εκεί όπως πηγαίνει το κανονικό μονοπάτι. Και θα το συνεχίσουμε από εδώ, θα φύγει αυτή η λίμνη και θα το πάμε μέχρι τις πύλες εκεί πέρα. Το αποφάσισα αυτό γιατί είπε ο Γιάννης ότι θέλω να το κάνουμε σαν bowling και να αλλάξουμε λίγο το server, το spawn τέλος πάντων. Οπότε και συμφώνησα και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη. Και γι' αυτό το κάναμε το δρόμο αυτό. Και θα το συνεχίσω, θα το κάνω εγώ όταν είναι η ώρα να έρχεται προς τα εδώ. Το τείχος δεν το έχω αγγίξει ακόμα. Θα το τελειώσω off camera βέβαια, γιατί να το κάνω on camera είναι λίγο βαρετό.
Επίσης παντού μόψη για βοήθεια. Αυτό μας το κονοβένσει και θα πάρω εκδίκηση. Ναι, αυτό μας το κονοβένσει. Πολύ φοβάμαι πως θα πρέπει να δεχθεί τις συνέπειες ο Βένση. Ο Βενσινάδη, ο Βενσινάς. Ο Βενσινάς. Το νέο παρατσούκλι. Νομίζω στο επόμενο επεισόδιο αυτό που θα κάνουμε είναι η φάρμα. Έχω χτίσει το, το αγρόκτημα του τύπου, το αγρόκτη εκεί πέρα. Αγρόκτης Wins. Επισκεφτείτε τώρα τον αγρόκτη Wins. Και από πίσω θα κάνουμε μια τεράστια φάρμα φάση, γιατί εκείνος ο χώρος είναι πολύ μεγάλος. That's what I said. Είναι πολύ μεγάλος ο χώρος αυτός. Και είναι προτιμότερο κατά τη γνώμη μου να το κάνουμε σαν φάρμα και όχι κι άλλα buildings. Γιατί άμα το κάνουμε σαν φάρμα, ή άμα το κάνουμε, άμα χτίζαμε buildings, αυτό που θα γινόταν ήταν ότι θα παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο το τέτοιο, το project. Οπότε με το να το κάνουμε φάρμα, κάτι μεγάλο χώρο και φαίνεται και ωραίο και είναι και κάτι που ουσιαστικά λείπει από ένα medieval κάστρο. Γιατί αν σκεφτείς ότι τα medieval κάστρα και όλα αυτά τα εποχή μεσαίωνα φάση έχουν όλα αυτά τις φάρμες και όλα αυτά, οπότε προσπαθώ να το κάνω ρεαλιστικό λίγο όσο γίνεται εδώ πέρα. Okay. Ο μόνος λόγος που ήρθα από εδώ πέρα πίσω είναι για να δω αν έχουν αφήσει κανένα λουλούδι. Γιατί ο Τίμπλης έχει φτάσει όλο από εδώ πέρα πίσω με αυτά τα. Με αυτά εδώ πέρα! Νάτα! Ω Χριστέ μου, τα βρήκα! Περίμενε. Πόσα ζόμπι είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, νάτα! Λοιπόν. Κάτσε λίγο. Οχ. Οκ, δεν μπορεί να σποϊλάρω. Οχ. Τι είναι αυτό, ρε! Οκ, εδώ παίζει να σποϊλάρω πράγματα, φεύγω. Ξέρεις κάτι, θα τα πάρουμε αυτά και θα βάλουμε ακριβώς μπροστά από την πόρτα του. Γιατί εδώ πέρα δεν κάνω και κάτι. Δεν απλά υπάρχουν. Λοιπόν, θα βάλουμε μπροστά την κεντρική του πόρτα. Λοιπόν. Θα βάλουμε έτσι. Να, εδώ πέρα. Λοιπόν, τσακάρε. Κάτσε, μην έρθει κανένα κρύπε. Άμα έρθει κρύπε και σκάσει, θα ανεβριάσω λίγο έτσι. Δεν θέλουμε να σκάσουμε το σπίτι του Γιάννη. Απλά. Όπα. Κάτσε. Δεν έχω σόβελ. Ακούστε το άλλο τρελό. Είχα σόβελ μέχρι μια στιγμή τέλος πάντων. Και σε κάποια φάση έσκασε ένα σκρίπερ μπροστά μου και έσκασε το σόβελ μου. Εξαφανίστηκε. Όταν χτίζαμε το Βενζινάδο και στο live του Γιανούμπα, απλά έσκασε ένα σκρίπερ μπροστά μου και εξαφανίστηκε το σόβελ μου. Ειλικρινά αυτό έγινε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι πώς και γιατί. Απλά αυτό έγινε και τα είχα παίξει, ρε. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί και πώς έγινε αυτό. Μπαγκιά πρέπει να ήταν. Αλλά όντως έγινε αυτό και είχα μείνει λίγο. Γεια. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Α, ήσυχο. Ούτε ένα πράγμα δεν σε αφήνει να κάνει τα μόμψη. Έλεος, Χριστέ μου. Έλεος. Παράδεκτο. Λοιπόν, σκάβω με το χέρι γιατί δεν έχουμε σόβελο όπως είπα. Και βαριέμαι να πάω να κάνω καινούργιο τώρα γιατί είναι έξτρα διαδρομή, έξτρα δουλειά. Έξτρα χρόνος. Οπότε ναι. Λοιπόν, αυτό θα το αρέσει ο Γιαννάκη το prank. Απλά τον κάνω για το κλειτάρι λίγο. Και εδώ. Και μένω ακόμα 11. Έλα. Α, ναι, είναι το torch. Το ξέρασα. Οπότε δεν θα πάει τίποτα χαμένο. Δεν πρέπει να χαραμίσουμε τώρα 11 λουλούδια. Δεν πρέπει να τα χαραμίσουμε τα 11 λουλούδια. Πρέπει να τα κάνουμε κάτι. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο. Να χαραμίζει λουλούδια στο Minecraft. Είναι εξωφρενικό. Πρέπει κάτι να γίνει αυτά τα λουλούδια. Έχουν ψυχή αυτά τα λουλούδια. Κυρίες και κύριοι. Οπότε πρέπει να τα κάνουμε. Τι θα τα κάνουμε. Κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ. Να έρχεται ο Γιανούμπας για να είμαι σε φάση. Υπάρχουμε λουλούδια. Ναι. Αυτό θα κάνουμε με αυτά τα λουλούδια που απομένουν. Ωραία, άλλα 3 μαζί με αυτό. Ωραία, εδώ πέρα. Και θα βάλουμε τώρα τα υπόλοιπα 2. Βάλουμε σάκι έτσι εδώ πέρα. Λίγο ξέμπαρκα. Να μην πάμε κατευθείαν μέσα στο γερό prank. Να πάμε σιγά σιγά να πούμε. Όπ, ένα λούδι εδώ. Ένα λούδι εδώ. Μπαμ, το τέρας. Και αυτό. Α, βασικά όχι αυτό. Ορίστε και 2 φλες. 2 σάπια σάρκες. Και αυτό ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί viewers, είναι το πράγμα που κάναμε σήμερα στο Γιανούμπα. Με την κεφάλαια του DLB να δεσπόζει εκεί πέρα πίσω τα λουλούδια μου. Λοιπόν, αν είχα. Βασικά, θα το έκανα όλη τη σκεπή η λουλούδια. Όλη τη σκεπή θα την έκανα λουλούδια. Απλά θα πρέπει. Θα θέλε τουλάχιστον πόσα. 15. Όχι, 10-15 στάξει από λουλούδια και dirt. Θα θέλε πάρα πολύ πράγμα. Οπότε αυτό που έκανα είναι μόνο σε τρεις σκεπές τέλος πάντων. Έβαλα random dirt. Αυτή η κολόνα εκεί πέρα έχει μείνει. Δεν θα την αφήσει εκεί πέρα. Έβαλα τα λούδια εκεί πέρα μπροστά και λίγα leaves. Και έβαλα και κάτι τέτοια μικρά λουδάκια εκεί πέρα που ζητούσα αυτό εκεί. Οπότε, αυτό είναι το prank στο Γιάννουμπα. Και τώρα θα κάνουμε. Βασικά, και από εδώ και πέρα θα κάνουμε και pranks και traps και πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, γιατί φορτούν τα chunks, ok. Όσοι δείτε στο live, αυτό είναι το βενσινάδικο. Και ο Βενς είναι ο Βενσινάς. Είναι ένα meme που έχουν κάνει, είναι creepers. Επίσης, κάποιος πρέπει να φωτίσει αυτό το βενσινάδικο γιατί έχει mobs. Και ήδη έχει σκάσει ένα σκρίπερ.
Και σκεφτείτε ότι έχει ήδη trap. Έχει ήδη trap το βενζινάδικο. Εκεί στην πόρτα που κάθεται ο Creeper. Έχει trap, το έσκοψε ο Κωστής. Υπάρχει ήδη trap σε build που κάναμε πριν μία ή δύο μέρες. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, γενικότερα δεν θα κρατήσουμε νομίζω από ό,τι φαίνεται το medieval style πλέον μόνο στην πόλη. Γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η πόλη τώρα, είναι το spawn. Και αερόστατο, ναι, αερόστατο. Οπότε, απλά νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε λίγο prank wars και να αφήσουμε το όλο medieval style buildings και όλα αυτά. Οπότε, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό prank. Ναι, εμένα μου αρέσει πάντως. Είναι δημιουργικό, μπορώ να πω. Είναι καλλιτεχνικό. Έχει μια αύρα κόκκινη και μια πολύ ωραία εικόνα προς το σπίτι του Γιαννούμπα. Ελπίζω να του άρεσε και του Γιαννούμπα να το δει. Α, και κάτι που ξέχασα να σας πω. Ο λόγος που το κάνω τώρα, αυτή την ώρα, που ουσιαστικά είναι 7 ώρα το απόγευμα, είναι επειδή ο Γιάννης δεν είναι σπίτι. Λείπει. Οπότε αυτή η ώρα είναι ιδανική. Γιατί δεν θα μπει και να με πιάσει στα πράσα όταν το κάνω. Οπότε είναι ιδανική ώρα. Λοιπόν, όλα έστρωσαν γάντι από ό,τι φαίνεται. Και ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Πάμε, άμα σας άρεσε, μπορείτε να αφήσετε ένα like, όπως κάθε φορά. Άμα σας άρεσε το βίντεο. Ναι, άμα σας γεννήσετε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή, γιατί κοντεύουμε και τους 7.000. Είμαστε 6.800 κάτι. Κοντεύουμε τους 7.000 πολύ γρήγορα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Και πάμε για αυτό το βίντεο για 400 likes, άμα είναι. Ναι, πάμε για 400. Και comment πώς σας φάνηκε το prank αυτό και τι traps ή σε ποιον μάλλον θα θέλετε να κάνω trap την επόμενη φορά που θα κάνουμε monkey video. Σε ποιον θέλετε να κάνω trap ή prank μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια και θα διαλέξω έναν τυχαία ή παραπάνω από έναν, ναι, και θα το κάνουμε στα βίντεο που έρχονται. Τα λέμε.